φακός του Καλλιμνος News βρίσκεται στη στροφή προς το Άργος. Μία πρώτη πανοραμική λήψη της Πόθιας, της Χειμωνιάτικης. Ο φακός μας όμως σιγά σιγά θα στρίψει και θα πάει να δείτε ένα έργο που πάει να ολοκληρώσει η ΔΕΙΑΚ με τη μεταφορά της δεξαμενής αυτής εδώ, να την πάει περίπου 80 μέτρα πιο ψηλά σε αυτό εδώ το σημείο, έτσι ώστε όλα τα σπίτια των ψηλωμάτων του Αγίου Χαραλάμπου και της Παναγίας, όπως τα βλέπουμε εδώ, να έχουν πια την κατάλληλη πίεση και να υδροδοτούνται χωρίς προβλήματα. Εδώ πρέπει να πούμε ότι ήταν αίτημα των κατοίκων χρόνιο, γιατί από ρεπορτάζ που έχει κάνει το Calibre News διαφαινόταν τα μεγάλα προβλήματα που είχαν στην καθημερινότητά τους οι κάτοικοι. Βλέπουμε λοιπόν ότι στο σημείο αυτό εδώ που θα είναι η δεξαμενή, κοιτάξτε πόσο πιο πάνω είναι από τα σπίτια, έτσι ώστε λοιπόν η πίεση θα είναι αυξημένη και το θέμα της υδροδότησης θα λήξει οριστικά. Για να είναι όμως το ρεπορτάζ μας πλήρες, θα πρέπει να φύγουμε από εδώ και να πάμε εκεί που είναι και το εργοτάξιο της ΔΕΙΑΚ. Πριν πάμε όμως εκεί, μια τελευταία χειμωνιάτικη λήψη από τη χώρα. Έχει ενωθεί πια η Πόθια με τη χώρα. Για όσους νοσταλγούν την Κάλυμνο, από το Άργος απέναντι στο ψήλωμα του Αγίου Χαραλάμπους, ή ακόμα καλύτερα απέναντι από τον Ταξιάρχη, για να δώσουμε το ακριβές μας στίγμα, είναι εδώ το συνεργείο, είναι εδώ η μπουλτόζα η μεγάλη του Μιχάλη. Βλέπω και τον πρόεδρο της ΔΕΙΑΚ, τον κύριο Ρίγα. Ανεβαίνουμε. Βρίσκομαι στη δεξαμενή του ανεμόμυλου, όπως λένε εδώ οι χωριανοί. Για να καταλάβετε τελικά το έργο, θα μας το εξηγήσει ο κύριος Ρίγας. Είμαστε σε απόσταση. Καλημέρα κύριε πρόεδρε. Λοιπόν, τι κάνουμε τώρα, ή μάλλον τι θα κάνουμε. Έχουμε αυτή τη δεξαμενή, η οποία τώρα είναι γεμάτη νερό αυτή. Ναι, ακριβώς. Αυτή είναι η δεξαμενή του ανεμόμυλου. Και πού πάει το νερό αυτό? Λοιπόν, το νερό εδώ έρχεται από το κεντρικό μας αντιλοστάσιο που βρίσκεται εκεί στο Καρπάθιο, τα χτήματα δίπλα. Και από εδώ το νερό διοχετεύεται προς μπροστινές περιοχές, αλλά και εδώ στην περιοχή του χωριού. Είναι μια πολύ μεγάλη δεξαμενή, μια κεντρική δεξαμενή, που υδροδοτεί σχεδόν τη μισή Κάλυμνο. Ταυτόχρονα έχουμε και τη συμπληρωματική εδώ πέρα, που βλέπετε, μεταλλική, εξίσου μεγάλη. Πάμε λοιπόν, προχωράω εγώ. Αυτή εδώ. Η μεταλλική. Αυτή εδώ λοιπόν μας λέει ο κύριος Ρίγας ότι είναι η μεταλλική, η οποία υδροδοτεί τώρα ποιες περιοχές. Και αυτή συμβάλλει στην υδροδότηση των ίδιων περιοχών. Αυτή λοιπόν η δεξαμενή θα ξεστηθεί από το συνεργείο της ΔΕΙΑΚ και θα ανέβει υψομετρικά περίπου 80 μέτρα στην πλατφόρμα που έχουμε διαμορφώσει, που σας έχουμε ρίξει, προκειμένου να καλύψουμε τα ψηλότερα σημεία που έχουν πλέον χτιστεί μετά την επέκταση των οικισμών. Πηγαίνοντας απέναντι ακριβώς, για να δώσω και στους τηλεθεατές μας και στους φίλους του Καλλιμνος News την εικόνα τελικά της περιοχής, διαπιστώσαμε ότι στο σημείο το οποίο θα μεταφερθεί είναι πολύ πιο ψηλά από τα τελευταία σπίτια. Περίπου. Άρα δηλαδή η πίεση θα είναι μεγάλη. Οι ειδικοί λένε ότι θα έχουμε 4 με 5 ατμόσφαιρες πίεση, που σημαίνει ότι θα καλυφθούν όλα τα σπίτια, τα ψηλωμένα σπίτια, και δεν θα έχουμε κανένα πρόβλημα. Όπως βλέπετε, είναι ένα δύσκολο εγχείρημα, δεν είναι κάτι απλό. Είδατε και πόσο δύσκολο είναι η ανάβαση εδώ στις δεξαμενές. Τώρα αυτή τη στιγμή καλουπώνουν για να ρίξουμε κολόνα, προκειμένου να πάρουμε και ρεύμα εδώ πέρα πάνω, ώστε να στέλνουμε το νερό από αυτή τη δεξαμενή, όπως είπαμε, στην πάνω δεξαμενή. Τα παιδιά όμως είναι εξειδικευμένα με τέτοιες είδους αποστολές. Θα τα καταφέρουν και σε σύντομο χρονικό διάστημα θα έχουμε λύσει οριστικά αυτό το πρόβλημα. Είδα και μία παρέμβαση στο δρόμο που πριν από το προηγούμενο μας ρεπορτάζ ήταν σε πολύ άσχημη κατάσταση. Ναι, τώρα βλέπω 3α, λέγεται, αυτό που βάλατε. Έχει στρωθεί και ελπίζουμε σε συνεργασία με τον Δήμο να καταφέρουμε αυτός ο δρόμος να γίνει τσιμέντο.
γιατί δεν είναι μόνο, δεν εξυπηρετεί μόνο την ΔΕΙΑΚ, αλλά και άλλες περιπτώσεις, όπως ξέρετε πολύ καλά, είχαμε και θέματα φωτιάς το καλοκαίρι. Είναι ευκαιρία με την τοποθέτηση της δεξαμενής σε αυτό το σημείο, το ψηλό, που θα μπουν και πυροσβεστικοί κουρνοί, να γίνει και ο δρόμος τσιμέντο, ώστε να εξυπηρετεί τους πάντες. Κύριε Πρόεδρε, εγώ είμαι βέβαιος, υπερβέβαιος, ότι βλέποντας το αυτό το ρεπορτάζ, οι κάτοικοι των δοκιμασμένων από περιοχών, που η καθημερινότητα τους ήταν δύσκολη χωρίς νερό, να χαρούν. Υπάρχει ένα χρονοδιάγραμμα περίπου για την ολοκλήρωση? Δεν θα φύγουμε από εδώ αν δεν τελειώσει. Δεν θα φύγετε. Στο συγκεκριμένο συνεργείο των 4-5 ανθρώπων, ίσως και περισσότερο αν χρειαστεί, δεν θα φύγει από εδώ αν δεν ολοκληρωθεί το έργο. Και λύστε μου μία απορία τώρα. Όλος αυτός ο μεγάλος μεταλλικός όγκος θα ξεστηθεί κομμάτι-κομμάτι και θα ξανασυναρμολογηθεί? Έτσι ακριβώς. Είναι κάτι που έχει ξανακάνει η ΔΕΙΑΚ και στο, και στον Άγιο Σάβα. Άρα υπάρχει εμπειρία λοιπόν. Βέβαια, στον Άγιο Σάβα, εκεί στο, που υπάρχει αντίστοιχη μεταλλική δεξαμενή, αλλά και αλλού. Το συνεργείο της ΔΕΙΑΚ ξέρει να την κάνει τη δουλειά και θα την κάνει μια χαρά και τώρα. Τέλεια. Έχουμε κάτι να πούμε στους κατοίκους? Μόνο λίγο υπομονή ακόμα. Υπομονή ακόμα, μερικές μέρες, δύο εβδομάδες, τρεις εβδομάδες. Θα ολοκληρωθεί το έργο, πάντως δεν θα φύγουμε από εδώ, δεν τελειώσει. Τέλεια. Υπογράφουμε συμβόλαιο, ακριβώς. Θέλω να πάω κάπου πιο ψηλά θέλω να πάω, αν μου το επιτρέπει ο δρόμος. Ναι, από την άλλη μεριά θα μπορέσετε να με βρείτε. Ναι, έχουν γίνει εκεί οι προεργασίες ή γίνονται? Δεν χρειάζεται και δρόμο, λοκατζής είστε. Έτσι λέτε. Θα τα δώσετε από εδώ πάνω, μονοπάτι. Ωραία. Θα το κάνω έτσι λοιπόν. Έχουν γίνει οι προεργασίες για να υποδεχθούν αυτή τη μεγάλη δεξαμενή? Θα μεταφερθούν τώρα υλικά πάνω για να πέσει η βάση, η τσιμεντένια, σίδερα για να προκειμένου να κολοποθεί και να σιδερωθεί. Και ίσως και αύριο να έρχομαι τις μετακίνησεις. Τέλεια. Καλημέρα κύριε Πρόεδρε. Καλημέρα. Ωραίο ρεπορτάζ, αισιόδοξο ρεπορτάζ. Λίγη υπομονή από τον κόσμο. Για τις ΔΕΙΑΚ ήδη έχουν αρχίσει να καλουπώσουν εδώ, όπως μας είπε ο Πρόεδρος, για να μπει η υποδομή για τον ηλεκτροφωτισμό. Μιχάλη μου, Μιχάλης Βαρδαούλης. Καλημέρα. Καλή σου μέρα και όμορφη. Λοιπόν, όλοι οι κάτοικοι επαφίονται στις ικανότητές σου, Μιχάλη μου. Θα μπορείς να μεταφέρεις όλο αυτό τον μεταλλικό όγκο 80 μέτρα πιο πάνω από την άλλη πλευρά? Σε λίγες μέρες θα... Σε λίγες μέρες. Δηλαδή για σένα είναι αυτό που λέμε ψωμοτήρι. Έτσι, μπράβο. Καλή σας ημέρα, παιδιά. Καλημέρα. Καλημέρα, κύριε Αλαχούζο μου. Καλημέρα. Το ρεπορτάζ μας, για να είναι ακόμα πιο ολοκληρωμένο, αφήσαμε τον πατέρα Βαρδαούλη και πάμε στο γιο, το Γιάννη. Γεια σου Γιάννη μου. Καλημέρα σας. Καλή χρονιά αγόρι μου. Καλή χρονιά και γεια. Εσύ θα χειριστείς το μηχάνημα αυτό ή εσύ το χειρίζεσαι? Εγώ, ο πατέρας το χειρίζεται, βοηθάω εγώ όσο μπορώ. Τέλεια. Άρα παίρνεις δηλαδή και τα μυστικά της τέχνης από τον μπαμπά, Ναι, εννοείται. Πώς το βλέπεις εσύ, που είσαι πιο... Το αίμα σου βράζει ακόμα έτσι πιο γρήγορο, πιο δυνατό, θα το ανεβάσετε γρήγορα πάνω αυτά? Εντάξει, μέρα με τη μέρα πιστεύω ότι θα γίνει, θα ολοκληρωθεί και αυτό. Δηλαδή έχετε ξανακάνει τέτοιες εργασίες, έτσι? Ναι, και πιο βαριές. Και πιο βαριές. Ναι. Το μηχάνημά μας έχει κάνει το σέρβις του. Όλα είναι τέλεια. Όλα είναι τέλεια. Εντάξει, θέμα χρόνου ήταν, πέρασε, όλα καλά τώρα. Καλή σου μέρα. Καλημέρα. Καλή δουλειά και προσοχή πολύ, έτσι? Υγεία πάνω απ' όλα. Λοιπόν, τα καταφέραμε. Είμαι ακριβώς στο σημείο που θα τοποθετηθεί η δεξαμενή. Βλέπετε το ύψωμα, οι εργασίες εδώ για να μπουν οι σωληνώσεις οι κατάλληλες. Εδώ, σε αυτό το χώρο, να και τα υλικά, τα αδρανή. Σε αυτό το χώρο λοιπόν θα τοποθετηθεί η μεταλλική δεξαμενή που είδαμε πιο κάτω. Και αν δούμε και την ευθεία από τα σπίτια των υψωμάτων, βλέπετε πόσο ψηλά είναι. Άρα αυτό που είπε και ο Πρόεδρος, δηλαδή θα έχουμε πίεση 4 με 5 ατμόσφαιρες, λύνει οριστικά το πρόβλημα των κατοίκων. Με αυτές λοιπόν τις εικόνες τελειώνει το ρεπορτάζ μας. Θα ξαναρθούμε όταν οι εργασίες θα έχουν προχωρήσει ακόμα περισσότερο. Οι προεργασίες ήδη έχουν αρχίσει και είμαστε ιδιαίτερα αισιόδοξοι. Να και η Παναγιά μας εδώ, να μας φιλάει όλους σε αυτή τη δύσκολη περίοδο που βιώνει η Κάλυμνος με τον COVID-19. Να μας φιλάει, να μας προστατεύει και γρήγορα να βγούμε από αυτό το τούνελ το σκοτεινό.